Δηλαδή μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο το λέω, η ομάδα μας έχει γαμώ την ατυχία. Και στην Ουκρανία που ακύρωσε τον γκολ, πήγαμε στο ποδόσφαιρο τώρα. Α, έχουμε πάει ήδη. Ναι, εντάξει, πάμε για το μπάσκετ. 7-1 είμαστε, 8-1 Ιταλία, 9-1 με τους Τούρκους. Αν δεν το έχετε καταλάβει, έχουμε μεταφερθεί στο ποδόσφαιρο. Τι, στην Ουκρανία, τι, δεν είμαστε καλοί. Όχι, δεν είμαστε καλοί. Άκου, Άκη, ναι. στην Ουκρανία η ομάδα έφαγε 2 γκολ από καθαρή ατυχία. Ναι, όχι, και... Τον αδίκησε τον Ολυμπιακό ο διαιτητής με τον γκολ που του ακύρωσε και τον πέναλτι που δεν έδωσε. Γιατί αν δεν ακύρωνε τον γκολ, Άκη μου, ο Ολυμπιακός εχθές θα είχε προκριθεί. Αν δεν ξύπναγε στο 90 ο Ολυμπιακός, μπορεί και να είχε πετύχει και κανένα άλλο γκολ που θέλει να μην το ακύρωνε ο διαιτητής. Δηλαδή... Αλλά ξυπνήσαμε στο 90. Εκεί, τότε δεν παίζει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή εχθές τον γκολ που πάλι η Ουκρανία το βγάλουμε απ' έξω που το βάλει στο 93. Όχι, αλλά ήταν ξύπνη και στο προηγούμενο παιχνίδι. Όχι, ήταν ξύπνη στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός στην Ουκρανία ήταν άρτυπος, έφαγε 2 γκολ. Έφαγε 2 γκολ και τον αδίκησε ο διαιτητής. Άλλο πάλι. Απεκρούει ο Ρομπέρτο, δεν πάει από εκεί η κόρνερ, πάει στο κεφάλι του άλλου νου. Κατεμιά είναι δεδομένη, Τάκη. Το ξέρουν όλο ο κόσμο μαζί. Αυτό θέλω να καταλάβω. Μετά από μια που το πει εσύ. Μα τι να συζητάμε. Υπάρχει φιλάθλο του Ολυμπιακού που ξέρει, που δεν ξέρει. Όχι, μου λέγε πριν. Άσε με να μην δεν σου είπα τίποτα. Όχι, τα λέμε όλα, όχι. Η κατεμιά είναι δεδομένη αυτό το μήνα και. Ναι, και τέταρτη μου λε την κατεμιά. Είναι δεδομένη. Άκου. Όταν στραβώνει στον Ολυμπιακό ένα παιχνίδι, στραβώνει από παντού. Στραβώνει από εμφάνιση, στραβώνει από ατυχία, έτσι. Στραβώνει από διαιτησία, στραβώνει γενικώς. Δεν υπάρχει περίπτωση Ολυμπιακός. Το ξέρουμε χρόνια, δεν ξέρουμε πώς γίνεται. Συνωμοτεί το σύμπαν, άλλοι συνωμοτούν, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Όταν στραβώνει ένα παιχνίδι, δεν υπάρχει περίπτωση Ολυμπιακός να πάρει κάτι από ένα παιχνίδι στραβωμένο. Έτσι.